της έρευνας του Τμήματος Εγκλημάτων κατά ζωής της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε χθες ενταφιασμένη εισοδός του εξαφανιστέντα σε αγροτική περιοχή σε έκταση στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Ανατολικό Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ανθρωποκτονία με δράστη 46χρονο ημεδαπό, ο άντρα ο οποίος συνελήφθη δυνάμεις σχετικού εντάλματος της 5ης Τακτικής Ανακρίτειας Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση θα σας αναφέρει ο προϊστάμενος του Γραφείου Ενημέρωσης των Δημοσιογράφων. Ευχαριστώ, Στρατηγέ. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Σήμερα κλείνει ένας κύκλος ερευνών για τον εντοπισμό 59χρονου ημεδαφού που είχε εξαφανιστεί τον Νοέμβριο του 2016 από την περιοχή της Χαλάστρας. Η υπόθεση αφορά σε ανθρωποκτονία, την οποία εξιχνίασαν στο πλαίσιο ερευνών αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Ταυτοποιήθηκε ως δράστης 46χρονος ημεδαφός, ο οποίος συνελήφθη δυνάμεις σχετικού εντάλματος για ανθρωποκτονία από την πρόθεση. Αναλυτικότερα, χθες, αστυνομικοί της προαναφερόμενης υπηρεσίας, έχοντας επικεντρώσει τις έρευνές τους σε αγροτική έκταση του χωριού Ανατολικό Θεσσαλονίκης, ζήτησαν τη συνδρομή και τη συνεργασία ομάδας επιστημόνων ερευνητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την εξερεύνηση του υπεδάφους με εξειδικευμένη μέθοδο. Υπό το συντονισμό του Διευθυντή του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του Τμήματος Γεωλογίας, πραγματοποιήθηκε γεωφυσική διασκόπηση σε μεγάλη αγροτική έκταση πέραν των ορίων ιδιοκτησίας του δράστη. Αποτέλεσμα ήταν ο εντοπισμός φορτηγού αυτοκινήτου του θύματος σε βάθος και μάλιστα σε θέση ανατροπής. Εξεταζόμενος ο δράστης ομολόγησε την πράξη του, ενώ υπέδειξε σημείο πλησίων του ανεβρεθέντος οχήματος, όπου είχε ενταφιάσει τη σωρό του εξαφανιστέντα, η οποία εντοπίστηκε και ανασύρθηκε έπειτα από εξκαφή που πραγματοποιήθηκε με σκαπτικό μηχάνημα. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμυρικών Θεσσαλονίκης. Στο σημείο αυτό, μπορείτε να θέσετε τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις.